Να έχετε δύναμη και υγεία όλοι και όλες και αυτό αποδεικνύει το γεγονός δηλαδή ότι ερχόμαστε σήμερα εδώ ότι δίνουμε προτεραιότητα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει σε μεγάλη προτεραιότητα τα ζητήματα της ψυχικής υγείας και βέβαια μας ανησυχεί πάρα πολύ το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει ε, η κυβέρνηση σε αυτό που αναφερθήκατε κι εσείς. Εμείς από την αρχή θα σας πούμε ότι ζητάμε να μην κατατεθεί καν αυτό το νομοσχέδιο έτσι όπως έρχεται από την κυβέρνηση, να αποσυρθεί αμέσως. Ε, πρόκειται για αντιδραστική ε, ψυχιατρική μεταρρύθμιση η οποία έχει τη σφραγίδα και τις οδηγίες και την ευλογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ουσιαστικά θεωρεί κόστος για το κράτος όλα αυτά τα θέματα ψυχικής υγείας. Την ίδια στιγμή που έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα όπως όλοι γνωρίζουμε και η ελληνική κοινωνία το ξέρει μετά την οικονομική κρίση, τη μεγάλη οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα μας, μετά την πανδημία, μετά από μια σειρά ζητήματα που έχουν συμβεί σε όλο τον κόσμο και στην πατρίδα μας, έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα των ψυχιατρικών ζητημάτων, της ψυχικής υγείας, οι νοσηλίες για αυτά τα ζητήματα και η προσπάθεια που πρέπει να δώσουμε τη βοήθεια που χρειάζονται αυτοί οι συνάνθρωποι μας. Και μέσα σε αυτά τα ζητήματα, επειδή αυτά προβλέπει το νομοσχέδιο, εμείς αντιπαλεύουμε και σας το λέμε ξεκάθαρα, ε, την διάλυση των υπηρεσιών της δημόσιας ψυχικής υγείας. Την οποιαδήποτε διάλυση ή μέτρα που οδηγούν στη διάλυση. Αντιπαλεύουμε το κλείσιμο ειδικών ψυχιατρικών νοσοκομείων μονάδων τέτοια υγεία. Αντιπαλεύουμε την κατάργηση των θεραπευτικών προγραμμάτων. Αντιπαλεύουμε την ιδιωτικοποίηση της ε, εξάρτησης των εξαρτήσεων κλπ γιατί θα επιδεινώσουν τα προβλήματα και με τα ναρκωτικά αλλά και με τον αλκοολισμό και με άλλου είδους τέτοιες εξαρτήσεις που πλήττουν ιδιαίτερα τις νέες γενιές στην νεολαία μας. Από αυτή τη σκοπιά θεωρούμε ότι πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί σαν μια γροθιά. Συμμεριζόμαστε τις θέσεις του σωματείου σας, των εργαζομένων, γιατί σήμερα αυτό που χρειάζεται είναι η αναβάθμιση της ψυχικής υγείας είναι η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι η, η πρόσληψη πολλών γιατρών και νοσηλευτών που είναι απαραίτητη, είναι φανερό δηλαδή 46-48 ε, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο 48 νομίζω γιατροί να καλύπτουν 80.000 ασθενείς που περιέθαλψε με τον ένα ή άλλο τρόπο εδώ το νοσοκομείο που είναι σημαντικό νοσοκομείο για τη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη από τα μεγαλύτερα το μεγαλύτερο ίσως. Άρα λοιπόν, αυτά τα ζητήματα είναι που πρέπει να βάλουμε στο επίκεντρο της πάλης, γιατί όντως χρειάζεται να αναβαθμιστεί ποιοτικά η δημόσια ψυχιατρική, ψυχική ε, υγεία, για να βοηθήσουμε αποτελεσματικά τους συνανθρώπους μας ε, αυτούς. Γιατί, όπως λέει και το γνωστό τραγουδάκι, εμείς στον λαό αυτό θα του πούμε, στον ελληνικό λαό, να παλέψει μαζί σας ενωμένος, άσχετα αν είναι εργάτη αν είναι υπάλληλο, αν είναι αγρότη, αν είναι επαγγελματία, αυτοαπασχολούμενο, επιστήμονα, οτιδήποτε, αν είναι φοιτητή, όλοι μαζί σαν μια γροθιά να παλέψουμε γιατί, όπω λέει και το τραγούδι αυτό, η στίγη των αδερφών Κατσιμίχα, το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου, δικαίου. Και δεν αφορά μόνο εσά που εργάζεστε σε αυτέ τι δομέ εδώ, στο νοσοκομείο, αφορά όλο τον ελληνικό λαό, αφορά όλη την ελληνική νεολαία η ψυχική υγεία. Δεν υπάρχει, το ξέρουμε όλοι, σωματική υγεία, πραγματική υγεία για κάθε άνθρωπο αν δεν έχει την ψυχική του υγεία. Άρα αυτά πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα. Αυτά πρέπει κατά την άποψή μας να συζητιούνται στην ελληνική κοινωνία, να αναδεικνύονται και από τα μέσα ενημέρωσης, μαζί με άλλα προβλήματα, κοινωνικά προβλήματα των εργαζομένων του λαού μας, κοινωνικά δικαιώματα που έχει ανάγκη σήμερα ο λαός και όχι να προσανατολισόμαστε μόνο με μόνο θεματικές συζητήσεις για ορισμένα ζητήματα. Που δυστυχώς στις μέρες μας το βλέπουμε και αυτό. Την ώρα που είναι απαραίτητο βεβαίως όλα να συζητηθούν και να μπουν στο τραπέζι και να γίνουν νομοθετήματα και να επιληθούν ζητήματα αλλά σε σωστή κατεύθυνση. Αλλά δεν πρέπει να θάβονται τα ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική ε, κοινωνία. Και ένα από αυτά είναι τα θέματα της ψυχικής υγεία και η ενίσχυσή τη. Να σα ευχαριστήσω για αυτή τη συνάντηση. Σας είμαστε στη διάθεσή σα για να κάνουμε και παρεμβάσει στη Βουλή. Ξέρετε, εμεί θα προτείνουμε, θα κάνουμε ερωτήσει, επερωτήσει, οτιδήποτε με οποιοδήποτε τρόπο και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και στο μαζικό κίνημα, στους αγώνες σας, θα είμαστε μαζί σας, θα είμαστε δίπλα σας.